αμήνονται του πατρίου εδάφους. Κυριακή 27 Οκτωβρίου 1940, ώρα 11 το βράδυ. Η αριστοκρατία της Αθήνας διασκεδάζει σε μια δεξίωση. Παρών και ο Ιταλός πρέσβης Εμμανουέλε Γκράτσι. Είναι εκεί προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις ελληνικές αρχές. Μεσάνυχτα προφασίζεται κόπωση και αποχωρεί. Μετά από λίγα λεπτά βρίσκεται στην πρεσβεία και παραλαμβάνει το τελεσίγραφο του Μουσολίνη προς την ελληνική κυβέρνηση. Στο τελεσίγραφο Μουσολίνη δηλώνει πως επιθυμεί να περάσει ο στρατός του και να καταλάβει στρατηγική θέση στα ελληνικά εδάφη. Ο Γκράτσι πρέπει να το παραδώσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δύο ώρες μετά, με το στρατιωτικό ακόλουθο Μποτίνη, σπέβδουν στην Κηφισιά στο σπίτι του Ιωάννη Μεταξά. Ο δικτάκτορας περιγράφει στο ημερολόγιο του. Νύχτα στις 3 με ξυπνούν. Ο τραυλός είναι ο φυλακάς του. Έρχεται ο Γκράτσι. Πόλεμος. Ζητώ αμέσως Νικολούδη Μαυρουδή. Αναφέρω βασιλέα. Καλό Πάλερετ και ζητώ βοήθεια Αγγλίας. Κατεβαίνω 5 υπουργικών συμβούλιων. Το θρηλυκό όχι είναι πλέον γεγονός. Στις 6 το πρωί η Ελλάδα ξυπνά από τις σιρήνες του Λυκαβητού. Οι εφημερίδες με έκτακτα παραρτήματα μεταδίδουν την είδηση. Εκτακτον ανακοινωθέν. Κατά την διάρκεια της ημέρας, οι ιταλικέ δυνάμεις ποικίλης ισχύως εξεκολούθησαν προσβάλλουσε η μετέρας δυνάμεις αμυνωμένας στεναρός επί μεθορίου γραμμής. Οι Έλληνες υποδέχονται την είδηση του πολέμου με πρωτοφανή τρόπο στην παγκόσμια ιστορία. Τα σπίτια του και διαδηλώνει έξω από την Ιταλική πρεσβεία. Κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει το πλήθος. Όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά πανηγυρίζει. Οι Ιταλοί είχαν χάσει τον πόλεμο πριν πέσει ο πρώτος πυροβολισμός. Προτού ακόμα εκπνεύσει η διορία του τελεσιγράφου, οι Ιταλικές δυνάμεις είχαν διαβεί τα ελληνοαλβανικά σύνορα και είχαν εισβάλει στο ελληνικό έδαφος, καταλαμβάνοντας Φιλιάτες και Κόνιτσα. Προχωρούσαν προς το Μέτσοβο για να αποκόψουν την Ήπειρο από τη Θεσσαλία. Στη Σχολή Ευελπίδων, οι δόκιμοι ετοιμάζονται για το μέτωπο. Βάσει της λογικής, ο ενθουσιασμός ήταν παράλογος. Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη για πόλεμο. Η επιστράτευση έδειξε αμέσως τις σημαντικές ελλείψεις. Άρματα μάχης δεν υπήρχαν, ούτε μεταγωγικά. Τα αεροπλάνα ήταν παλιά, σχεδόν άχρηστα, παρά τον περίφημο έρανο για την αεροπορία. Τα λιγοστά αεροδρόμια ήταν εντελώς ανεπαρκή. Όσο για τον εξοπλισμό, υπήρχαν ελλείψεις ακόμα και στα πιο αναγκαία εφόδια. Το καθεστώς Μεταξά δαπανούσε πολλά χρήματα για την νεολαία και την προπαγάνδα, αλλά είχε αφήσει το στρατό απροετοίμαστο. Ωστόσο, στο φρουραρχείο σχηματίζονται τεράστιες ουρές από νέους για να πάρουν φύλλο πορείας και αμέσως από το σταθμό Λαρίσης μεταφέρονται στο μέτωπο. Όσοι δεν γίνονται δεκτοί τρέχουν με αυταπάρνηση να καταταγούν εθελοντές. Στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην 8η ημεραρχία Ιωαννίνων, ο στρατηγός Χαράλαμπος Κατσιμήτρος κινητοποιεί τις δυνάμεις του. 35.000 Έλληνες με ελαφρά όπλα απέναντι σε 135.000 Ιταλούς με σύγχρονο οπλισμό. Ο εισβολέας όμως τσακίζεται από στρατιώτες και χωρίς. Οι Ιταλοί σχεδίαζαν να καταλάβουν την Ήπειρο σε 5 ημέρες και να εισβάλλουν από την Πίνδο στη Θεσσαλία. Οι τσολιάδες από την άμυνα περνάνε στην επίθεση με τη δύναμη ανεμοστρόβιλου που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμα.